τη βάθο δίπλα του φωνάζαν βοήθεια και δεν βγήκε κανένα. Δύο άνθρωποι βγήκαμε από τη φάση με τέσσερα άνθρωπα που εγώ ήταν ζωντανή. Η γιαγιά μέσα δύο μέτρα το νερό, το δείτε πολύ εύκολα μέσα. Δείτε δύο μέτρα το νερό. Αλλά οι εικόνε λένε περισσότερα. Σημασία έχει οι άνθρωποι, έτσι προτεραιότητα έχουν άνθρωποι. Αλλά και τα λάθη κάποια στιγμή πληρώνονται και χρειάζονται οι υπεύθυνοι να λάβουν τι ευθύνε κάποια στιγμή. Και όσοι μιλάνε και έχουν δίκιο δεν ακούγονται. Όσοι μιλάνε και έχουν δίκιο δεν ακούγονται. Τον κύριο Ρισκάκη ξέρω να τον κατηγορούν πριν μια εβδομάδα και να λένε 1002. Ο κύριο Ρισκάκη όμω είναι ο τελευταίο αυτή τη στιγμή και δεν γύρισε κανένα να έρθει εδώ να βοηθήσει. Μόνο που θα δουν από χτε το βράδυ. Δεν είχα την απέτηση να του σε εμά. Στην ίδια κατάσταση είμαστε όλοι. Αλλά και τέτοια διαφορία και τέτοιο μίσο είναι η έδειξη απαντολιά. Τίποτα παραπάνω δεν θα πω. Βγάλαμε τους ανθρώπους για να μην πνιγούν από μέσα. Τους ανθρώπους τους έβγαλε για να μην πνιγούν. Καλούσαμε ακόμα μια φορά την αλήθεια. Είχαν φράξει το άλλο ριάκι και γελούσανε. Ήρθαν τα ψέα και τα είδανε. Όμως δεν έχουν κάνει τίποτα. Αυτά είναι τα πλημελία δικήματα. Και πνίγεται γιατί θα έχει πνιγμένους ανθρώπους. Σώσαμε μέχρι 5 άτομα. 10 ήταν το παιδί μου που είναι εδώ και βγάζει τις λάστιες. Έσωνε τον κόσμο και τους ανέβαζε εκεί πέρα και από εδώ τους έπαιρνε. Τι να σας πω, λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι γιατί δεν υπάρχει, όχι κράτος, τίποτα δεν υπάρχει. Σας ευχαριστώ. Δάνεια, έτσι, μάντρα, οικοδομικό υλικό. Τα μηχανήματα, τα υλικά, καταστραφήκαμε. Χρεωμένες στις τράπεζες. Ποιος θα γυρίσει να μας δει. Πώς υπολογίζετε τη ζημιά. Πόσο είναι η ζημιά. Πάνω από 100.000 ευρώ. Το νερό μέχρι που είχε φτάσει. Ναι, ελάτε, να δείτε. Το βλέπετε, το ρολόι, βλέπετε το ρολόι. Το ρολόι της ΔΕΗ φαίνεται η στάθμη. Γύρω στο 1,5 μέτρο. 1,5 μέτρο και παραπάνω. 1,5 μέτρο. Τι να σας πω, βλέπετε και μόνοι σας. Καταστροφή. Εμείς θέμε τον υπαίτιο, αυτός που φταίει. Κάθε χρόνο είχαμε λίγα, αλλά φέτος ήταν καταστροφή. Τι να σας πω, κοιτάτε. Φταίχει το ποτάμι. Το ποτάμι εκεί πέρα στο γήπεδο φράζει το νερό. Πέρσι που υπήρχε πάλι μια πολυνεριά και ήταν μέρα μεσημέρι. Έτρεχε από εκεί πέρα, από τη διάβα που κανεβαίνουν και πηγαίνουν πάνω στο. Και εξεχυλούσε και ερχόταν 10 πόντι μέσα εδώ πέρα. Και το λέγαμε, το είπαμε, τίποτα, κανένας δεν δίνει σημασία. Κανένας δεν δίνει σημασία. Μέχρι που καταστραφήκαμε. Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά, μπορείτε να μας πείτε. Οι τράπεζες μας κυνηγάνε, τι θα γίνει. Μια απάντηση από κάποιον υπεύθυνο θέμα, ρε παιδί μου. Θα πάμε κατά. Ποιος είναι υπεύθυνος. Για γνώστου, θα κάνουμε δικαστήρια. Δεν μπορούμε. Κάποιος πρέπει να φταίχει. Ποιος είναι τώρα αυτός, ο Αργολάβος είναι,
Ο δήμαρχος είναι... Το οικόπεδο εκεί πέρα που υπάρχουν άλλα μηχανήματα. Ποιος το κατασκεύασε? Αυτό είναι, όπως ξέρω, είναι του Βαρβασιακού και το νοικιάζει ο Κουκής. Το νοικιάζει ο άνθρωπος ο Κουκής. Αυτό το πράγμα ήταν τώρα από τον καιρό που γίνει. Αυτό είναι δημιουργημένο από μπάζα όμως. Είναι οικόπεδο που έχει δημιουργηθεί από μέσα. Δημιουργημένο, ναι, πολλά χρόνο. Από τα μπάζα. Ναι, από τα μπάζα είναι. Από μπάζα είναι. Από μπάζα είχε να γίνει από. Αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε. Βέβαια, ναι. Εγώ που δεν είμαι μηχανικός, που δεν είμαι ειδικός. Το βλέπω. Περισσότερη ζημιά από το νερό που ξεχυλάει ο ποταμός. Πέρσι ερχόταν, τώρα γκρέμισε και το ντουβάρι και ήρθε πιο περισσότερο μέσα. Πέρσι δεν είχε γκρεμίσει το ντουβάρι και ερχόταν από τη διάβα που πηγαίνει από τη μία πλευρά του δρόμου για να πας στον καινούριο δρόμο. Ερχόταν το νερό εδώ που ήταν μεσημέρι 10 η ώρα και ερχόταν 10 πόντι. Και έπιασε και έβαλα λίγο άμμο, μετά σταμάτησε και το πρόλαβα. Φέτος έκανε 1,5 μέτρο επάνω. Όλα είναι πληγμένα. Είναι χιλιάδες. Είναι, λέει, ανεκτήμητης αρχαιολογικής αξίας γέφυρα. Έλα εδώ κι εσύ που είσαι. Έλα εδώ να πτάσεις. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα. Ορίστε, έλα και εδώ να δεις τη γέφυρα. Το νερό έφτασε μέχρι απάνω εκεί που είναι ο άνθρωπος. Και δεν έφερε το νερό απ' εδώ και ξεμπουκάρισε. Απ' εδώ απάνω και από εδώ κάτω. Και πνιγήκαν και απάνω και εμείς από εδώ. Σκέφτε, βγήκαν εμένα πάνω στο μαγαζί. Ο ποταμός από εκεί κατισμένος κάτω, άδειος. Παίρνεις. Θα σου τα πω, λέγει. Λοιπόν, το νερό ήταν μέχρι εκεί απάνω, ένα μέτρο πάνω από το γιοφύρι. Και από εκεί ήταν κάτω, γιατί το νερό στούπωσε εδώ πέρα, δεν μπορούσε να εκτονωθεί να φύγει στη θάλασσα, η θάλασσα ήταν κάτω.